Χαίρετε φίλες και φίλοι του Eternity και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Let's Play εδώ πέρα στο κανάλι μας του YouTube. Καρέτσος My Career, Καρέτσος το Hollywood. Ο Καρέτσος θα παίξει με τους Los Angeles Lakers αυτή τη φορά. Να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν εδώ πέρα και να μικρύνω εδώ πέρα στη γωνίτσα μου. Όχι αυτό, δεν μικραίνουμε αυτό. Αυτό μικραίνουμε. Φυσικά στη βασική πεντάδα. Παίζει ακόμα Κόμπι εδώ πέρα, ε! Περίεργο! Ωραία! Περίεργο που παίζει ακόμα Κόμπι Μπράιαντ και σφατσούλες από πίσω του Κόμπι. Άντε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, όχι ρε φίλε, ακόμα μια φορά χάσαμε το τζάμπολ. Ο Ράσελ είναι καλός. Έχω βελτιώσει την άμυνα του παίχτη, όπως πολλοί μου ζητήσατε, γιατί δεν παίζαμε και πολύ καλά στο κομμάτι της άμυνας. Και φυσικά ο Καρέτσος εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους πασέρ του NBA και βγάλαμε τον πρώτο εφημιασμό. Έτσι με τον Τζινόμπλη, ο οποίος επίσης ακόμα παίζει, δεν ξέρω πόσο είναι εδώ πέρα. 40-50, δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε. Ποιος είναι αυτός ο Τζόντς που πήγε να το καρφώσει από εκεί πέρα. Δεν ξέρω πόσο καλή είναι οι Lakers εδώ πέρα στην ομάδα. Θα προχωρήσουμε εδώ πέρα να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Έλα Aldridge, είσαι καλός. Δώσ' την πάσα ρε. Καλή ήταν η πάσα εκεί πέρα, αλλά εκεί που την έπιασε ο άλλος. Το έβαλε ο κολόφαρδος, μπράβο ρε φιλαράκο κολόφαρδε. Ωραία, ξεκίνησαν πολύ δυνατά με τους Spurs. Εγώ μαρκάρω τον Russell. Ο Κόμπι είναι εκεί μέσα βασικός, αλλά είναι, παίζει διάρη, οπότε θα έχω αργότερα την ευκαιρία να τον μαρκάρω προφανώς. Ναι, σπάω το screen. Όχι, δεν το καταφέρω να το σπάσω το screen. Α, κάνει πλακή αυτός. Παρ' όλα αυτά, ο Καρέτσος παίζει πολύ καλά. Ριμπαουντάκι. Κάνει την πάσα. Ωραία. Με μαρκάρει ο Κόμπι. Με μαρκάρει ο Κόμπι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλώς είσαι κι εσύ. Καλώς είσαι κι εσύ. Τι να κάνουμε. Έτσι, τι να κάνουμε. Πολύ καλά παίζουμε λοιπόν. Προς το παρόν έχουμε ξεκινήσει με ένα καλό 6-0 στο παιχνίδι. Κλέψαμε. Κοιμήθηκα. Δεν πειράζει. Εφηβιασμός με τον Όντριτς και ναι, η ομάδα πετάει. 8-0 κατευθείαν στο πρώτο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Η ομάδα πετάει. Έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα με τον Καρέτσο να μην έχει σκοράρει ακόμα, αλλά να μην χρειάζεται. Προς το παρόν η ομάδα παίζει πάρα πολύ καλά. Ποιος είναι αυτός εκεί που βρέθηκε μόνος του. Τσαφή! Τσαφή! Ο Jones. Ο Jones. Εκτός έδρας μπατσάκι. Στο Hollywood δίπλα. Το μαρκάρι τον... Το επιθετικό rebound τον Καρέτσο. Δεν το χάνεις ρε παπάρα. Γαμώ την... Έλεος. Γιατί το χάσα από εκεί κάτω. Μόνος μου είναι μόνος. Όχι ρε, με πέρασε! Δεν πειράζει, έκανε ο Λέοναρντ φάουλ. Δεν πρέπει να βάλεις καλάθι με την καμία. Πώς βαράς έτσι ρε φίλε, λίγο περίεργα δεν βαράει αυτός ο τυπάκος. Κοίτα εδώ μειώσανε. 8-5. Γιατί 8-5, βάλανε τρίποντο πριν, μάλλον ε. Δεν πήρα χαμπάρι ότι βάλανε τρίποντο. Δεν πειράζει, δεν έχει λήξει τίποτα, είναι πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Υπάρχει πάντα δυνατότητα να... Πού την έδωσες μωρέ παπάρα Καρέτσο. Και μαρκάρω τον Κόμπι, βρέθηκα με τον Κόμπι. Αλλά δεν του δίνει κανείς. Α, του τη δίνουν την μπάλα. Θα το σουτάρει, είμαι σίγουρος. Ναι, κλασικά. 500 σουτ, βέβαια. Τα βάζει εδώ πέρα ακόμα. Ρε Κόμπι Μπράιαντ. Για να δούμε τι θα γίνει. It was a walk in the park. Ωραία πάσα, Καρέτσος. Κοίτα το βλάκα! Ρε. Βλάκα, γαμώ την τρέλα μου. Πόσο βλάκας είσαι. Κάνανε 7-0, ευτυχώς κλέψαμε την μπάλα. Τζινόμπιλι, την μπάσα... Α, καλά ήταν και εκεί. Ό,τι έβαλε ο Θεός. Ωραίος ο Κιουένι Λέοναρντ. Μπράβο ρε. Προφανώς στα προηγούμενα παιχνίδια που είχατε ρωτήσει που βρίσκεται αυτός, προφανώς ήταν τραυματίας γιατί δεν έπαιζε, αλλά έχει επιστρέψει στην ομάδα. Και προφανώς η ομάδα έχει γίνει και πολύ καλύτερη με αυτόν μέσα. Ο Πατσούλια! Ο Ράσελ σουτάρει, μόνος του. Βλακεία. Ισοφάρισαν οι Lakers. Καρέτσος ακόμα να σκοράρει, είναι περίεργο αυτό. Είναι πολύ περίεργο, ειδικά από τη στιγμή που στο προηγούμενο παιχνίδι είχα βάλει 800 πόντους, ας πούμε. Όχι 827, έλα. Έφαγε την προσποίηση! Φάουλ! Και καλάθι! Όχι ρε, βάλ το ρε Μίτσο, βάλ το ρε Μίτσο.
Δεν πειράζει, κερδίσαμε το φάουλ. Πόπο, χαμός γίνεται στο. Εκεί πέρα αυτό το γήπεδο που παίζουν οι Lakers είναι ακριβώς δίπλα εκεί πέρα που γίνεται η 3, παιδιά. Έτσι, ακριβώς εκεί γίνεται η 3. Απλά τότε που γίνεται η 3 έχει τελειώσει το NBA. Ακόμα και τελικούς να παίζανε οι Lakers, δεν θα μπορούσαμε να δούμε κανένα ματσάκι. Αλλά το γήπεδο είναι εκεί πέρα, το Nokia Arena, έτσι λέγεται. Λοιπόν, για να δούμε. Χαμός γίνεται κάπου εκεί πέρα μπροστά. Πρέπει να είναι και ο Jack Nicholson. Να τον δείχνει, ποιος ξέρει. Δεν νομίζω τον δείχνει. Ο Hilbert, pop, pop! Τι πήγε να βάλει, ρε. Τι πήγε να βάλει, ρε. Μόνο σου! Σκαβάλ το πήρε, φίλε! Πόσα ελεύθερα σου τα έχουν χάσει! Τόσες αστές μου έχουν κλέψει! Βλάκες, συμπαίχτες. Παιδάκια, παίχτε καλά, παίχτε καλά. Σας δίνω ένα σωρό ασιστούλες εκεί πέρα. Όχι, ρε φάουλ, ρε Ντάνκαν! Σιγά με το έβαζε τώρα εκεί πέρα ο Hilbert. Ωραίος παίχτης ο Hilbert. Βάζει και τις βολές. Έλεος. Πρέπει να πάρω μια καλή διαφορά γιατί συνήθως όταν με βγάζει εκεί πέρα στα μέσα της δευτέρης περίοδου μειώνεται ό,τι και να έχω. Οι άλλοι πάνε παίζουν πολύ καλύτερα χωρίς τον κάτσο μέσα στο παιχνίδι. Έλα να δούμε. Ω, χαζός ο τύπος. Ωραία πάσα. Βάλ το ρε, ρε. Πόσες assist μου έχουν κλέψει, ρε. Σας δίνω την πάσα πραγματικά το... Oh. Δεν έκανα μπλοκ γιατί έβγαλε πάσα, αλλά τέλος πάντων τον δυσκόλεψα. Άντσε να τον παίξω εδώ πέρα κοντά τον Γιάννη, γιατί είναι καλός αυτός. Καλή άμυνα από τους Spurs, πολύ καλή άμυνα. Σουτάρει μόνο στο τρίποντο, ευτυχώς όχι. Το χάνει. Χαμηλό σκορ μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αλλά δίνω την πάσα στον Μπάρκερ, ο οποίος βρίσκεται μόνος του. Oh, και άλλη ασίστ χαμένη. Θα σφούνε σπάσει Spurs, πραγματικά έτσι. Το βαλέ. Κοίτα τι το έβαλε, ρε. Ο Young έβγαλε την assist. Ο Young είναι νέος, προφανώς. Έλα. Όχι, ρε. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Έχω 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 12-14 το σκορ. Χάνουν μετά το 8-0. Οι Spurs έχουν κολλήσει την επίθεση. Θα πρέπει να κάνω κάτι εγώ μαγικό, προφανώς, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Καλή άμυνα. Καλή άμυνα. Αλλά δεν τα καταφέρει. Κοίτα εδώ πάλι το χάσα. Τρελαίνομαι. Έλα. Όχι ρε. Τι έβαλε ρε. Τι defensive breakdown. Πώς το έβαλε αυτό ρε φίλε. Δώσε την πάσα. Από εκεί. Ναι, από εδώ τώρα. Λες να μπει. Όχι ρε γαμώτο. Ξεμαρκάριστος ήμουνα. Κακό, κακό δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου από την ομάδα. Πολύ απλά γιατί ξεκίνησαμε 8-0 και με τελικά χάνουμε 12-16. Βάλαμε 4 πόντους και φάγαμε 16. Άμυνα κάτι έπαθε. Μετά τα μισά της. Βασικά η επίθεση κάτι έπαθε. Κοίτανε, κολλήσαμε στην επίθεση. Έλα, παίρνα το. Έλα για να δούμε τώρα τι θα. Όχι, ρε, από τώρα με βγάζει έξω. Πώς είναι το σκορ, 23-22, εντάξει, οκ. Συνήθως με βγάζει το δεύτερο μισό του δεκαλέπτου, αλλά τώρα προφανώς επειδή δεν είχα σκοράρει, αποφάσισα να με ξεκουράσει λιγάκι. Σκληρή άμυνα από τον Καρέτσο και τελικά τη σκληρή άμυνα τον άφησα και πήγε μόνο του, αλλά ευτυχώς το έχασε. Πάμε. Τι μαρκάρεις από εδώ πέρα, ρε. Έλα, Πάρκερ. Έλα εδώ. Πού το έκανε στο screen στον άλλον, να. Ω, την έχασα! Πόπο ρε φίλε, in my face κλέψιμο. Κακή εμφάνιση από τον Καρέτσο μέχρι στιγμής, παρόλο που στο προηγούμενο παιχνίδι είχα παίξει εξαιρετικά. Το βρέθηκε μόνος του αυτός. Το κόλλησε, το κόλλησε. Το κόλλησε, έλα ρε Καρέτσο! Δύο λάθη, τρία rebound, μία assist και μόλις δύο πόντι από το Μίτσο, γι' αυτό οι Spurs έχουν κολλήσει. Μόνος μου ήμουνα. Δεν πειράζει, και εσύ μόνος ήσουν εκεί που ένει. Καλά ήσουν και εσύ. Για να δούμε τι θα γίνει. Όχι ρε! Προφανώς defensive breakdown, έτσι. Έλα. Ω, έλα ρε. Τούβλο.
Και άλλο τούβλο. Πολλά τούβλα από τον Μίτσο. Θα χτίσουμε το δεύτερο γήπεδο των Lakers από ό,τι φαίνεται. Δεν πειράζει. Καλή άμυνα. Καλή άμυνα. Αχ. Όχι ρε, πώς την πέρασε αυτή την μπάσα. Ωραία, φίλε. Εδώ! Ωχ, την έπανε, να την κλέψει. Ωπ, το κόλλησε. Ευτυχώς παίζουν καλά οι υπόλοιποι, γιατί εγώ δεν παίζω καθόλου καλά. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω. Έχω άγχος μάλλον, επειδή παίζω στο Hollywood. Μήπως με δει κανένας καλός σκηνοθέτης και με πάρει σε καμιά ταινία. Αχ! Ευτυχώς το rebound τον Καρέτσο. Πάμε για τον ευθυνδιασμό. Φοβερή βλακεία. Πήγα να πω φοβερή πάσα και τελικά ήταν φοβερή βλακεία γιατί την είδανε την πάσα. Ήταν πολύ ξυστημένη, αλήθεια είναι. Πήγα να βγάλω τρελή πάσα εκεί πέρα, να το βγάλω μόνο τον άλλονα. Αλλά δεν τα κατάφερα, ρε φίλε. Όχι, ρο πατσούλια, ρε! Ακούω πατσούλια. Τι έγινε. Out of bounds Lakers ball. Την έβγαλε έξω, ρε. Ρε φίλε. Μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα σε ένα rebound. Τρελό derby, τρελό derby. Α, πάρ' το ρε Μίτσο. Κοίτα, εκεί κι άλλο φάουλ. Κάμω το, πάρτε ένα rebound ρε φίλε. Ευτυχώς την έχασε. 28-29. Και μια επίθεση για τους Spurs. Την έβαλε. 24 δευτερόλεπτα, επίθεση 26,8 με έννοια, δεν θα τους αφήσουμε να κάνουμε επίθεση. Έλα. Ωραία πάσα, μην το χάσεις. Ο φάουλ. Βάλτε το κιόλας, έλα μωρέ. Έλα ρε φίλε, εμένα πραγματικά έχουν χάσει τα άχαστα η παιδιά δική μου και την έχασε και την πολύ ρε. Τι γαμώ το κερατό μου γαμώ. Ευτυχώς την έβαλε τη δεύτερη. Αν και θα μπορούσε να πάρει το rebound και να καρφώσει από εκεί κάτω. Όπω κακή εμφάνιση από τον Καρέτσο. Μόλις 4 rebound είναι το καλό. Και εσύ μόνο εσύ έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, παίχτε μια καλή άμυνα. 5 δευτερόλεπτα. Παίξε καλή άμυνα εκεί. Μην το βάλει. Μπράβο, πήρα το rebound. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε επίθεση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. 29-30 λοιπόν, τερμπάκι μέχρι να πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, αφού μειώσαμε τόσο πάντων. Πηγαίνει καλά. Αλλά ο Καρέτσος δεν παίζει καλά. Τώρα θα ανέβει η απόδοσή του για να μπορέσουμε να κάνουμε την νίκη. Προπονητή, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Άμυνα και επίθεση. Πρέπει να παίξουμε καλά στην άμυνα και φοβερά στην επίθεση. Αυτά λες πάντα. Τα κλασικά. Πάμε, επίθεση δικιά μας. Καρέτσος πρέπει να ανεβάσει λίγο την απόδοσή του οπωσδήποτε. Μην το χάσεις! Ωραία, φάνε. Του φύγανε οι φακοί παφείς, ρε. Ωραία, πάσα, αλλά δεν με αφήνουν να βγάλω assist. Βλέπεις τι γίνεται. Δεν θέλουν να κάνω πολλές assist. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχω δώσει τόσες πάσες και δεν μετράνε οι assist. Κάνουν φάουλ εκεί πέρα και κανείς δεν κάνει καλά και φάουλ. Λοιπόν, περάσαμε μπροστά. Αυτό έχει σημασία. Και πρέπει να είμαι πάντα όμορφος με καλό μαλλί. Γιατί είπαμε, μπορεί να με δει κανένας καλός σκηνοθέτης, κανένας JJ Abrams, ας πούμε, εδώ πέρα, στο Los Angeles. Ωρε φίλε, ο Κόμπι τον έκανε τον άλλον χαζό εκεί πέρα. Ο Γεροκόμπι τον έκανε χαζό τον άλλον. Ξανά η. Πόπο πάσα που βγαλα, μην το χάσεις. Επιτέλους, μια assist. Πόπο πάσα που βγαλα. Σας κάνω όλους καλύτερους, ρε Σαν Αντώνιο Σπέρς. Μου έχει δώσει τα κλειδιά της ομάδας ο Γκρέκο Πόποβιτς. Ο Γκρέκο Πόποβιτς. Το θέμα είναι βέβαια να κερδίζουμε. Όχι ρε! Το κολόφαρδο τη ρούφιξε ρε! Έλα ρε φίλε, πώς γίνεται να μπαίνουν αυτά και εμάς που μην χάνουμε τα άχαστα από κάτω. Ωπ, ωραία πάσα, μην το χάσεις. Μπράβο. Μπράβο, τους πήρα δύο παίχτες πάνω μου και μείνε μόνος του Aldridge, πώς λέγεται. Έτσι είναι, γιατί με φοβούνται. Με παίζουν σκληρή άμυνα για να μην σου σκοράρω, αλλά πάντα μπορώ να βγάλω ένα σωρό assist. Ο? Τι έβαλε ρε φίλε, δηλαδή κόλλησε. Άσε ρε φίλε, άντε γεια, άντε γεια. Έτσι μπράβο, ωραίο screen εκεί πέρα, κολλήσανε.
Άντε για να πάρει να ξεμπουκώσει ο Καρέτσος λιγάκι. Πάσα ήταν αυτό, νόμιζα ότι έκανε λάθος. Δεν του φύγε η μπάλα. Από την άμυνα μου. Ω, τον έπιασα. Λίγο να παίξω λίγο, κάτσε εκεί. Ο Κόμπι, μπράβο, λάθος πάσα, μπράβο. Έσφιξε λίγο η άμυνα από το Σαν Αντώνιο. Be patient on offense. Overall coach at Fantasy Plus. Γιατί ρε φίλε, δεν παίζω καλά. Διάριο Καρέτσος τώρα. Έλα ρε, Τόνι. Πόση ώρα την κρατάς την μπάλα ρε. Δεν πειράζει. Τούβλο. Φάουλ για να μην βγει ο εφηδιασμός. Καλό ήτανε, καλό ήτανε. Για να μην βγει ο εφηδιασμός. Ω, και τώρα Καρέτσος εναντίον Κόμπι Μπράιαν. Ναι. Φοβήθηκε ο Κόμπι κατευθείαν και έδωσε την πάσα. Αλλιώς θα είχε κάνει ήδη σουτ. Αν δεν ήμουν εγώ μπροστά του. Όχι, το έκανε τώρα το σουτ. Δεν πειράζει. Δεν προλάβαμε να βγάλουμε εφηδιασμό, μάλλον. Με τον Κόμπι στην άμυνα, ο Γεροκόμπι. Πόπο πάσα που βγάλα ο Θεός και την έχασε πάλι ο Βλάκας. Ωραία φίλε, πόσες τέτοιες πάσες, πόσες τέτοιες πάσες. Όχι, και εφηδιασμός. Πόσο είναι το σκορ. Σοπαλία, κάτσα ξεκουραστώ λιγάκι. Ω, τρελό ντέρμπι. Έλα. Μπράβο ρε Μίτσο. Πόπο ρε Μίτσο, yeah. Yeah, yeah, και χορεύουμε, yeah. In your face, Kobe Bryant. Έχει αρχίσει να ανεβαίνει λίγο ο Μίτσος. Ο Κόλλης άχαινα μότο. Δεν πειράζει, ευτυχώς είναι, αρχίζει η ώρα να τα σπάει. Εγώ τα έχω φτύσει, ρε φίλε. Δεν έχω ενέργεια για να κάνω την επίθεση. Έλα, κάποιος. Μην το χάσεις. Μπράβο, κι άλλη assist. Τρελό pick and roll στο 0 του χρόνου και οι Spurs παίρνουν πάλι τη διαφορά. Ωραία, συν 5 πόντους και time out από τον εχθρό προπονητή. Ναι, γιατί παίζουμε καλά. 7 πόντοι, 5 rebound, 4 assist. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο ο Μιτσάνας να παίζει λίγο καλύτερα. Έτσι. Kobe Bryant, overall 84. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνει όταν θα με βγάλει εμένα έξω. Έτσι. Μην κάνουν κανένα τρελό οι Lakers εκεί πέρα και μας σκίσουνε. Όχι ρε! Κοίτα εδώ και έπαιξα και καλή άμυνα. Αχ, δεν πρόλαβα να το σηκώσω το χέρι μου, αλλά... Έλα, χάρτησα από εκεί. Μπράβο παιδί μου. Ω, δεν το σπάσαμε το screen. Χαζός! Ο Κόμπι. Όχι ρε φίλε, την περίμενε την μπάσα. Όχι, γιατί έκανα φάουλ, βλακεία. Τι είναι, τρίτο μου φάουλ είναι. Α, δεύτερο, εντάξει. Γιατί θα με βγάλει έξω να κάνω τρίτο φάουλ. Έλα, έλα Κόμπι, για να σε δω τι θα κάνεις. Τίποτα, έδωσε την μπάσα. Ω, τον προσπέρασε. Πού είναι ο πιφτίκι που το ρίξε, πω! Πω! Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Έχει σφίξει την άμυνα το Σαν Αντώνιο. Οι Τεξανοί του Σαν Αντώνιο έχουν σφίξει την άμυνά τους. Α, κόλλησα εγώ κάτω. Εντάξει, ευτυχώς θα σπάει. Κλασικός Κόμπι. 35 σουτ τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, έτσι. Όχι ρε, ήμουν μόνος μου ρε. Κάτσε. Οπ! Και φάουλ! Ναι! Ναι! Hold ball too long! Α, όχι, νόμιζα ότι... Εντάξει, επειδή κράτησα πολύ την μπάλα, μου αφαίρεσε πόντους. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, γιατί κάναμε τριποντάκι. Convert and one! 10 πόντους ο Καρέτσος, ναι. Πω και μπιφτέκι! Φοβερός στην επίθεση, φοβερός και στην άμυνα ο Καρέτσος. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει μπει προσιλωμένος στο παιχνίδι. Και κολλάει. Λίγο να τη χάσω, δεν πειράζει, ξεμαρκαρίστηκα. Και σούταρα και το χάσα. Τι βλάκας, πήγε το χάσα μόνος μου ρε φίλε. Έλα γαμώτο. Δεν πειράζει, rebound.
Ευνηδιασμός, πάμε παιδιά, είμαστε τρεις μένανε. Πω, μην το και κάρφουμε. Ευνηδιασμός, assist, rebound. Όλα τα κάνει ο Μίτσο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει δώσει το προβάδισμα στο Σαν Αντώνιο Σπέρς. Για να δούμε τι θα γίνει. Όχι ρε φίλε, μας πέρασε όλους ο τύπος. Θέλω μαρκάρο, εδώ είμαι μαρκάρο. Ο Μπράιαντ το κάρφωσε, 10 δευτερόλεπτα επίθεση. Ωραία, δικιά μας η επίθεση όλοι. Όχι, λάθος. Έπρεπε να την κάνω εγώ την επίθεση, δεν προλάβει ο ψηλός. Τέλος πάντων, 47-41, για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Αν θα μπει ο Καρίτσος μέσα. Ο Καρίτσος μένει μέσα στο παιχνίδι. Προφανώς, γιατί κάνω παίζω πολύ καλά. Έχω κάνει 5 λάθη. Πρόβλημα αυτό. Ρε τον Πατσούλια, ρε που παίζει ο Πατσούλια στο center εκεί πέρα. Καλή άμυνα, καλή άμυνα. Δεν κυκλοφορούν την μπάλα οι Lakers. Έχει κολλήσει η επίθεσή τους. Ναι! Ναι! Οπ! Μην το βάλεις, μπράβο, καλή άμυνα. Θετικό rebound, ρε φίλε. Πω, γαμώ, το κοιμήθηκα. Νόμιζα το πήρα εγώ το rebound. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ! 10 πόντι, 6 rebound, 5 assist, ωραία. Έλα κάποιος εδώ. Οπ, μόνος του! Σούταρε! Assist! Ναι! Τρίποντο! Κι άλλη assist, αλφα μείον από τον Καρέτσο. Αυτά είναι. Τους κάνω όλους καλύτερους. Πολύ μεστή εμφάνιση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν λιγάκι... ευτυχώς το έκανε φάουλ. Μου ξέφυγε. Τι μάλλον είναι αυτό που έχεις ρε φίλε. Έχεις και το νούμερο 1, λες και είσαι ο νούμερο 1 παίκτης. Μπράβο, χάσα και τη βολή, έτσι μπράβο. Όχι, με έφκανε. Τι θα γίνει τώρα. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Α, ωραία, ευτυχώς. Έλα, δώσ' την μπάσα ρε. Κανονίστε να κάνετε κανένα λάθος εκεί πέρα, έτσι. Οπ, μόνο σου! Και άλλη assist! Ναι! Με μαρκάρουνε δύο και ξέρω που να δώσω την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, παιδιά. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αχ, δεν προλαβαίνω να κάνω triple double, γάμο το. Στα δύο λεπτά μένα. Αλλά πάμε για την νίκη, παιδιά. Πάμε για την νίκη. Επιτέλους νίκη για τον Καρέτσο και τον Σαν Αντώνιο Σπέρς. Swarm the paint, do not allow inside basket. Εντάξει, δεν θα κάνω, θα κάνω όλα αυτά που λες, coach. Λοιπόν, 6 rebound, 7 αλφα μείον είναι η απόδοσή μου. Θα ήθελα να είναι αλφα συν, αλλά δεν πειράζει. Δεν τα θέλω όλα δικά μου. Αχ, το βάλε ο Κόμπες. Ο Κόμπες. Είναι 2 λεπτά, είναι αρκετός χρόνος, παιδιά, για να μειώσουν. Πρέπει να προσέξω. Ο Κόμπι είναι ο καλύτερος παίχτης της ομάδας, από ό,τι φαίνεται. Το χάσε, ρε. Βέβαια, άμα χάνεις τέτοια καλάθια, θα μας μειώσουν στο τέλος. Θα μου κολλήσουν 2 τρίποντα και θα γίνει derby ξαφνικά. Ναι, ο Κόμπι κλασικά. Κοίτα εδώ ρε μανάκα, γαμώ τον Κόμπι μου, γαμώ, συγγνώμη. Παιδιά, πιο χαλαρές επιθέσεις. Γιατί δεν βάζει τους βασίλες, γιατί δεν βάζει μέσα τον τέτοιον ρε φίλε, τον Dean Duncan. Πραγματικά. Ωραία πάσα, μην το χάσει μόνος. Κοίτα μαλάκα. Γιατί δίνω την μπάλα σε αυτούς τους άσχετους. Αχ, παραλίγο να την κλέψω. Παιδιά, μαρκάρετε τον Κόμπι. Κοίτα, πάρτε κανένα rebound, ρε. Ωραία. Τάπα και rebound επί τόπου. Έλα ρε, φρικ! Φαουλ! Απ' τον Κόμπι. Τρεις έριξα κάτω. Ο δοστρωτήρας, ο Μιτσάρας. Τρελαίνομαι. Στο Λος Άντζελες τρελαίνομαι. Και τη νίκη. Γυρίζομαι. Ωραία. Αλφα μείον ακόμα. Ένα λεπτό. 8 πόντι. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. 67-59 παιδιά, δεν το χάνω το παιχνίδι. Εντάξει. Λίγο κάτς παίζει εκεί πέρα. Με το πόσο κοντά παίζουν όλοι οι παίχτες. Αλλά τώρα ανοίξανε. Το βάλε ρε. 6 πόντι. Χιόνι Λέοντερ 18 πόντους. Έλα, δώσ' την πάσα. Α, δεν πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Έχουν υποδεχτεί, αποδεχτεί την ήττα τους.
Έλα ρε Ράσελ. Ένα ακόμα screen. Τρίποντο! Χώσ' το Μίτσο! Να το τελειώσουμε. Λάθος, κακό σουτ. Κακό σουτ από το Μίτσο. Οχ! Οχ! Όχι! Φαουλ! Οχ, το rebound από το Μίτσο, ναι! Ναι, Μιτσάρα μου, ναι! Θα φτάσεις και τους 14 πόντους, πώς έχεις τώρα, 13? Ναι, ο Μιτσάρας κάνει ένα δεύτερο ημίχρονο γεμάτο τρέλα και δίνει τη νίκη στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, δεύτερη συνεχόμενη μετά το παιχνίδι του Σακραμέντου, ήταν το προηγούμενο, θα με βγάλει έξω τώρα. Do not allow it to pass, swarm the paint, όχι δεν με βγάζει. Εντάξει, προφανώς. 28 δευτερόλεπτα, 28 δευτερόλεπτα. Πρέπει να προσέξουμε. 14 πόντι, 8 rebound, 7 assist. Μαγική εμφάνιση από το Μίτσο. Δώσε την μπάσα. Μπράβο. Πάμε, θέλω να κάνω ένα καλό. Έλα, σούτα ρε μωρέ. Έλα, ένας ακόμα το screen. Τρίποντο με υποπίεση! Εντάξει, δεν το βάλαμε, δεν πειράζει όμως. Τελείωσε. Ναι, παιδιά. Συγχαρητήρια, κερδίσαμε γάμο την τρελά μου. Protect the paint. Overall coach satisfaction B+. Για να δούμε ποιος είναι player of the match. 69-61. Δημήτρης Καρέτσος 739 πόντους πήρα. Performance good, team grade A, coach satisfaction B+. Ωραία, 3 στα 10 σου ήμουν άστοχος βέβαια. Αλλά εντάξει, βάρεσα και δύο τρίποντα έτσι στην τύχη. Αλλά δεν με αφήνει να μιλήσω. Ποιος είναι, ποιος είναι. Έλα. Many thanks, Kevin. So now we move on to our Jordan player of the game. Έλα. Ναι, player of the game. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που με player of the game. Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. Πάσα να δούμε καμιά ωραία φάση. Κοίτα το καρφωματάκι μου. Εντάξει, τρία καλάθια έβαλα. Τα περισσότερα ήταν βολές που έβαλα. Και ένα τρίποντο. Ένα τρίποντο, ένα κάρφωμα και ένα τέτοιο. Και μια τάπα. Και πολλές assists, τις οποίες δεν τις δειχνά. Έδειξε και μια assist. Και μου κλόψαν και πάρα πολλές assists, έτσι. Αυτά είναι, παιδιά. Μ' αρέσουν τα replay, τα τρελαίνομαι. Άντε, γεια σας! Αχ, επιτέλους νίκη.